Εδώ είμαστε λοιπόν για άλλη μία Δευτέρα, ραντεβού, το ραντεβού μας το γνωστό από το Bowling Center του Πειραιά, στο divastar.gr και η εκπομπή It's a Man's World. Συνεχίζουμε ακάθεκτα. Έχουμε ακόμα πολλές εκπομπές, γιατί είναι πολλοί που με ρωτούν μέχρι πόσο θα πάει. Συνήθως το καλοκαίρι σταματούν εκπομπές, αλλά είναι τόσοι καλεσμένοι που είναι ακόμα να έρθουν, οπότε δεν ξέρω αν το καλοκαίρι θα κάνουμε διακοπές φέτος ή όχι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στη Eurovision και γενικά σε όλες τις συμμετοχές της Ελλάδας, ό,τι έχει γίνει ως τώρα, αλλά θα μιλήσουμε και για την φετινή Eurovision και στη συνέχεια θα έρθουν τρία νέα παιδιά, τα οποία είναι φίλοι, τα άκουσα και στο Γλυφάδα Live Stage που τραγουδούν μαζί με την Άντζελα Δημητρίου. Ο Γιώργος Ολιβάνης, ο Βαγγέλης Τσακνάκης και η Κατερίνα η Μενδρινού. Θα έρθουν σε πιο μετά εδώ πέρα και έχουμε να πούμε πάρα πολλά μαζί τους, καινούργια παιδιά, έχουν να μας πούνε τα όνειρά τους και διάφορα άλλα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την Eurovision. Eurovision 2014. Να ξεκινήσουμε φέτος. Αυτό το πράγμα που έγινε μετά την Eurovision, δεν το έχω ξαναδεί. Γιατί ρε παιδιά τόσος πόλεμος με την Κοντσίτα, πώς τη λένε, δεν ξέρω τι. Δεν θα εκφράσω γνώμη για την εμφάνιση, αλλά θα εκφράσω γνώμη για το τραγούδι, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο και είχε πολύ καλή φωνή. Σαφώς και υπήρχαν και άλλα ωραία τραγούδια και απόρρισα για το ότι η Ελλάδα βγήκε 20η, γιατί μας είχαν μέσα στα φαβορί, μέσα στην πρώτη πεντάδα, μέχρι και πρωτιά είχαν πει. Και τελικά βγήκαμε 20η. Πιστεύω ότι υπάρχουν θέματα με την Ελλάδα, γιατί και πέρυσι με την Ελευθερία Ελευθερίου, η οποία είχε πάρα πολύ καλή συμμετοχή, είχαμε βγει 16η, 17η, δεν θυμάμαι, και ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, στους Freaky Fortunes, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ καλή εμφάνιση και το τραγούδι πάρα πολύ καλό. Κρίμα πήραμε την 20η θέση, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, γιατί μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή θέση στα top charts με το τραγούδι αυτό, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Και πριν ακούσουμε το τραγούδι που κέρδισε φέτος το Eurovision, γιατί μετά θα ακούσουμε ελληνικές συμμετοχές, θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision το 1974, ενώ έκτοτε απουσίασε από την Eurovision το 1975, το 82, το 84, το 99 και το 2000. Πλην το 99, όπου είχε αποκλειστεί από τους διάφορους κανονισμούς της πρόκλησης εκεί του διαγωνισμού. Οπότε θέλω να ακούσουμε λίγο το τραγούδι της Κοντσίτα που κέρδισε το Rise Like a Phoenix και θα επιστρέψουμε με όλες τις συμμετοχές της Eurovision, της Ελλάδας, στη Eurovision, και έχουμε να πούμε διάφορα πάνω σε αυτό. Ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που κέρδισε φέτος τη Eurovision και Κοντσίτα. Επιστρέφουμε λοιπόν και για να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά που έλεγα πριν, αφού ακούσαμε το τραγούδι που κέρδισε φέτος το Eurovision για το 2014, να πούμε ότι η πρώτη μας συμμετοχή ήταν το 1974 με τη Μαρινέλα, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και τα Γόρι μου, θα τα ακούσουμε αργότερα. Και το 1975 μπήκες και ακούγεται σε όλο το χώρο εδώ πέρα. Λοιπόν, το 1975 η Ελλάδα δεν συμμετείχε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρώτη συμμετοχή της Τουρκίας. Ήταν η στιγμή που ήταν ακόμα νοπά τα γεγονότα του 1974. Το 1982 η ΕΡΤ είχε επιλέξει αρχικά ένα τραγούδι που λεγόταν 45 κοπελιές. Βάι βάι βάι, με ερμηνευτή τον Θέμη Αδαμαντίδη. Το απέσυρε όμως στη συνέχεια, θεωρώντας ότι δεν ήταν αντιπροσωπευτικό για ελληνικό τραγούδι αυτό. Το 1984, τη χρονιά αυτή, η ΕΡΤ απεφάνθη ότι η Eurovision είναι διοργάνωση χαμηλού επίπεδου και δεν προκήρυξε τον διαγωνισμό έτσι στο να μας εκπροσωπήσει. Το 1956, το 1986, συγγνώμη πήγα, τα έχω χάσει με τις χρονιές γιατί γίνεται χαμός. Τώρα άντε να τα θυμάσαι όλα αυτά. Η Ελλάδα είχε δηλώσει αρχικά συμμετοχή, είχε μάλιστα κληρωθεί να εμφανιστεί στη 17η θέση και πιθανότητα να είχε εκπροσωπηθεί από το τραγούδι Wagon Lee.
που θα πήγαινε η Πολίνα, αλλά τελικά αποσύρθηκε όταν διαπίστωσε ότι η οργάνωση είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί το Σάββατο της Ανάστασης. Θα έπεφτε Πάσχα τότε, οπότε δεν πήγαμε. Το 1999, τη χρονιά εκείνη, η Ελλάδα αποκλείστηκε από το διαγωνισμό με βάση τις βαθμολογίες της και ένα σύστημα που απέκλειε μια σειρά χωρών να μην υπάρχει μεγάλος όγκος συμμετοχών. Και το 2000 ήταν η επίσημη δικαιολογία της ελληνικής απουσίας ότι ήταν η έλλειψη χρημάτων. Από τότε δηλαδή, φανταστείτε, ξεκίνησε η κρίση, ας πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε το «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα» και τα αγόρι σας, για όσους έχετε αγόρι, Μαρινέλα, και στο καπάκι θα ακούσουμε τη συμμετοχή, τη γνωστή συμμετοχή μας έφερε στην πέμπτη θέση, το μάθημα σολφές, Πασχάλης, Ρόμπιν Ουίλιαμς πήγα να πω, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπεσιέρ Γυράκη και Μαριάννα Τόλι, και επιστρέφουμε με πιο πολλά για την Eurovision. Είμαστε στον αέρα λοιπόν και πάλι, εδώ λέμε καλαμπορίζουμε, λέμε τα δικά μας. Θυμόμαστε και παλιά τραγούδια από το Eurovision που θα ακούσουμε στη πορεία της εκπομπής. Στα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 1970, η Eurovision ήταν πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα. Όμως από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και για πολλά χρόνια, ως τα τέλη της δεκαετίας του 90, η δημοτικότητά της είχε πέσει στο ναδύρ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε αρκετές περιπτώσεις και καλλιτέχνες που δεν ήταν πάρα πολύ γνωστοί. Με αφορμή όμως την επιτυχημένη παρουσία των Antique στη διοργάνωση του 2001, όπου με τη μεγάλη προβολή που είχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και κάποια λαμπερά ονόματα που εκπροσώπησαν έτσι τη χώρα μας, ο διαγωνισμός εκτινάχθηκε στα ύψη. Πήγε πολύ ψηλά, γιατί μην ξεχνάμε ότι με τους Antique και τον Die For You, το οποίο είχε γράψει και ο Αντώνης Παπάς, ο φίλος, είχαμε φτάσει στη τρίτη θέση. Λοιπόν, η ΕΡΤ μεταδίδει κάθε χρόνο, η ΝΕΡΙΤ όπως τη λένε τώρα, την Eurovision από το 1971 έως σήμερα και μερικές φορές στο παρελθόν μάλιστα ήταν μανδοσκοπημένη, δεν ήταν και live. Το 2005 η Ελλάδα κέρδισε για πρώτη φορά το πρώτο βραβείο με την Έλληνα Παπαρίζου και το Number One, το τραγούδι που ήταν του Χρήστου Δάντη και της Ναταλίας Γερμανού. Και αφορμή αυτό ήταν και η διοργάνωση που έγινε εδώ στην Ελλάδα το 2006 στην Αθήνα. Η καλύτερη θέση μέχρι τότε, πριν την πρωτιά μας, ήταν το 2001 με τους Antique και τον Die For You που είπα, αλλά και το 2004 με το Σάκη Ρουβά και το Shake It. Μεγάλη επιτυχία, φοβερό Σάκης Ρουβάς. Την τρίτη θέση επίσης κατέκτησε και η Καλομήρα με το Secret Combination το 2008 και πέμπτη θέση είχαμε πάρει με το μάθημα σολφές, καθώς και το 1977 η Κλεοπάτρα με το τραγούδι όλου του κόσμου η Ελπίδα. Το 1977 ήταν το μάθημα σολφές και το 1992 ήταν η Κλεοπάτρα με το όλου του κόσμου η Ελπίδα. Το χειρότερο αποτέλεσμα που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής ήταν το 1998 με το τραγούδι «Μια κρυφή ευαισθησία» με ερμηνεύτρια τη Διονυσία Καράκη του συγκροτήματος «Θάλασσα». Και δυστυχώς η φετινή συμμετοχή μας με το Rise Up που μας πήγε στην 20η θέση. Από τη νέα μορφή του διαγωνισμού που καθιερώθηκε το 2004 με τη διαδικασία των ημιτελικών ως σήμερα και με το σύστημα βαθμολογίας με το οποίο έχουν δικαίωμα ψήφου στον τελικό ακόμα και χώρες που γνώριζαν τον αποκλεισμό στον ημιτελικό, η Ελλάδα επί 8 συνεχόμενα χρόνια ως το 2011 πλάσαρε διαρκώς ήταν στην πρώτη δεκάδα της τελικής κατάταξης. Μόνο φέτος δεν πήγαμε καλά. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Μοιάζουμε» του Τάκη Μπινιάρη, το οποίο γνωρίζει και το γιο του, το Γιώργο, και ελπίζω κάποια στιγμή να γνωρίσω και τον ίδιο το Τάκη Μπινιάρη, δεν έχει τύχει να το γνωρίσω. Μόνο να δω σε τι θέση είχε έρθει, έχω όλες τις θέσεις εδώ. Ήταν το 1985, 16η θέση, «Μοιάζουμε», Τάκης Μπινιάρης. Πάμε να το ακούσουμε και στη συνέχεια τι να ακούσουμε. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μετά το «Μοιάζουμε», θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και ακόμα παίζεται παρόλο την άσχημη θέση που πήρε. Μετά το «Μοιάζουμε» λοιπόν θα ακούσουμε την «Άνοιξη» από τη Σοφία Βόσου, όπου πήρε τη 13η θέση. Είχε γίνει νομίζω Eurovision τότε στη Ρώμη, στην Ιταλία αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να ακούσουμε «Μοιάζουμε» και στο καπάκι «Άνοιξη» με Σοφία Βόσου. Και μετά την άνοιξη, ας δούμε λοιπόν τις συμμετοχές μας γενικά στην Eurovision, τι θέση πήραμε, τη χρονιά και όλα αυτά. Αυτά είναι αδύνατον
να τα θυμάμαι απ' έξω, γι' αυτό και τα έχω εδώ στο iPad, όλα σημειωμένα, για να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση το τι έγινε. Λοιπόν, το 1974, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρη της, η Μαρινέλα, πήγε στην 11η θέση. Το 1976, Παναγιά μου, Παναγιά μου, Παναγιά μου, με Μαρίζα Κοχ, πήγαμε στη 13η θέση. Το 1977, 5η θέση με Μάθημα Σορφές, που το ακούσαμε νωρίτερα. Το 1978, 8η θέση, Charlie Chaplin με Τάνια Τσανακλίδου, πολύ ωραίο τραγούδι. 1979, Σοκράτη, εσύ Superstar, Ελπίδα, στην 8η θέση, θα το ακούσουμε αμέσως μετά μόλις τελειώσει αυτό, πολύ ωραίο τραγούδι. 1980, Autostop, Άννα Βύση, 13η θέση. 1981, Φεγγάρι Καλοκαιρινό, Γιάννης Δημητράς, 8η θέση. 1981, το είπαμε, 1983, Μου Λες, με και την Κρίση Στασινοπούλου, 14η θέση. Το 1985, στη 16η θέση, με το Μοιάζουμε, Κουτάκι Δημιάρη. Το 87, 10η θέση, Stop, με τους Bang. Το 88, 17η θέση, Clown, με την Αφροδίτη Φρυδά. Το 1989 πήγαμε με τη Μαριάννα το Δικό Σου Αστέρι. Το 90, 19η θέση, Χωρίς Σκοπό, ο Χρήστος Κάλλου. Δεν πηγαίναμε και καλά, βλέπω, μέχρι τότε. Το 91, 13η θέση, με την Άνοιξη, μόλις ακούσαμε, Σοφία Βόσου. Το 92, 5η θέση, ανεβήκαμε, Όλου του Κόσμου η Ελπίδα, με την Κλεοπάτρα. Το 93, Ελλάδα, Χώρα του Φωτός και τη Γαρμπή, στην 1η θέση. Θα ήθελα αμέσως μετά να ακούσουμε Σοκράτες ή εσύ Superstar και το Ελλάδα Χώρα του Φωτός και τη Γαρμπή, με φοβερή εμφάνιση που όλοι αναρωτιόντουσαν τότε αν φορούσες όρουχο ή όχι, δεν μάθαμε ποτέ. Το 94, το Τρεχαντήρι, με τον Κώστα Μπίγκαλη, στη 14η θέση. Το 95, Ποια Προσευχή, Ελίνα Κωνσταντοπούλου, στη 12η θέση. Και το 96, Εμείς Φοράμε το Χειμώνα Ανοιξιάτικα, ισχύει, Μαριάννα Ευστρατείου, στη 14η θέση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Σοκράτης ή Superstar και Ελλάδα Χώρα του Φωτός και επιστρέφουμε με τις θέσεις που πήραμε από το 1997 έως και σήμερα. Εδώ έχουμε πιάσει την μπάρλα με τα τραγούδια της Eurovision, θυμόμαστε τα παλιά που καθόμαστε στα σπίτια και βλέπουμε Eurovision, το φόρεμα της Γαρμπή, το ρούχο του Ανωνού, το ρούχο της Αλληνής. Θα ήθελα πολύ αμέσως μετά να ακούσουμε το Die For You, το οποίο είναι για μένα τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε στείλει στην Eurovision. Και τα ακούω ακόμα και τώρα, καθώς θα ακούσουμε και το Shake It βέβαια, γιατί ένα Σάκης πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτά. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο 1997, όπου είχαμε τη 12η θέση με το τραγούδι Χόρεψε με την κυρία Ζορμπά. Το 98, Μια Κρυφή Ευαισθησία, όπως είπα πριν, με το συγκρότημα Θάλασσα, στην 20η θέση. Και μετά πάμε στο 2001, όπου ήταν το Die For You, που θα ακούσουμε σε λίγο, 3η θέση με τους Αντίκ. Το 2002 πέσαμε κατακόρυφα στη 17η θέση, σ' αγαπώ, SAG APO με τον Μιχάλη Ρακιντζή. Το 2003, Never Let You Go με τη Μαντό, 17η θέση, περίεργο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και η Μαντό, okay, παιδιά, έχει φοβερή φωνή, το ξέρουμε αυτό. Και το 2004 ξανανεβαίνουμε πάλι πάνω με Shake It και Σάκη Ρουβά στην 3η θέση. Και το 2005, My Number One, μας φαίνει στην πρώτη θέση, η Έλενα Παπαρίζου. 2006, πέφτουμε πάλι λίγο με την Άννα Βύση, με το Everything, πάμε στην 1η θέση. Το 2007, 7η θέση με τον αγαπημένο φίλο Σαρμπέλ, τα φιλιά μου, αν μας βλέπει, και Γεια σου Μαρία, 7η θέση. Το 2008, Secret Combination και αγαπημένη Καλομήρα, στην 3η θέση, Κωνσταντίνος Πατζής, ο οποίος κάποια στιγμή ελπίζω να έρθει και στην εκπομπή. 2009, This Is Our Night, Σάκης Ντρουβάς, στην 7η θέση. Το 2010, Γιώργος Αλκαίος και Όπα, 8η θέση. 2011, Watch My Dance, Λούκας, Γιώργας και Stereo Mike, 7η θέση. Και φοβερή ερμηνεία του Λούκα, αγαπημένος φίλος, τον είχα και πέρυσι στην εκπομπή και ευελπιστώ αν επιστρέψει από Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν εκεί στο Μπαρμπαρέλα σε ένα μαγαζί πάρα πολλούς μήνες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευελπιστώ να μπορέσει να έρθει και φέτος αλλιώς του χρόνου.
Και στο 2012 πέφτουμε πάλι κάτω με το Αφροδίσια και Ελευθερία Ελευθερίου. Τι έγινε, τελείωσε, μείναμε μπαταρία. Ναι. 17η θέση και Ελευθερία Ελευθερίου. Και 2013, είμαστε στην 6η θέση, ανεβήκαμε με το Alcohol is Free, Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας. Μεγάλη επιτυχία και αυτή. Και 2014 φέτος, που δυστυχώς πήγαμε στην 20η θέση με τους Freaky Fortune και το Rise Up. Δεν πειράζει, σημασία και ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ καλή προσπάθεια, αποθεώθηκε από τον κόσμο. Και θα ήθελα να ακούσουμε το Die For You, αγαπημένο τραγούδι, και στο καπάκι, θέλω και λίγο Σάκη Ρουβά και Shake It. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάντως τελευταία έχω να πω ότι έχουμε κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις στη Eurovision και όσο και να κράζουν, νομίζω ότι φέτος έπεσε το μεγαλύτερο κράξιμο από όλες τις άλλες χρονιές στη Eurovision. Η Eurovision έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση από όλες τις άλλες εκπομπές που υπάρχουν. Φτάνει δηλαδή, κάνει ρεκόρ ακροματικότητας. Τώρα για του χρόνου δεν ξέρω, θα στείλουμε, δεν θα στείλουμε, αυτό είναι απόφαση πολλών παραγόντων. Καλό είναι να στέλνουμε, γιατί πάνε και νέοι καλλιτέχνες, αναδεικνύονται κιόλας μέσω της Eurovision. Εγώ την παρακολουθώ την Eurovision, φέτος δεν την είδα γιατί ήμουν σε ένα live, αλλά άκουσα τα τραγούδια, ήταν πολλά έτσι ωραία. Κέρδισε η Κορτσίτα, τι να κάνουμε, έγινες άλλος με αυτήν. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι κέρδισε η Αυστρία και του χρόνου θα γίνει η Αυστρία. Βαράνε και τα τηλέφωνα εδώ. Λοιπόν, και κλείνοντας το μικρό αφιέρωμα στη Eurovision, πάμε να ακούσουμε το My Number One, με Έλληνα Παπαρίζου μας έφερε σε πρώτη θέση, και Rise Up με Freaky Fortune, και επιστρέφουμε με τα παιδιά στην παρέα μας. Να σου πω, ανοίγεις πάντα τις ακατάλληλες στιγμές. Όταν, για να βήξω, όταν γελάω, λοιπόν. Επιστρέφουμε λοιπόν, ήρθαν και τα παιδιά που περιμέναμε. Η ομάδα του Γλυφάδα Live Stage είναι εδώ, ο Βαγγέλης ο Τσακνάκης, ο Γιώργος ο Λιβάνης και η Κατερίνα η Μεδρινού. Και είναι και παιδιά, εγώ σας προλόγησα νωρίτερα, απλά είχαμε νωρίτερα ένα αφιέρωμα για την Eurovision, γιατί ήταν και επίκαιρο θέμα. Και για τα διάφορα έτσι που λέγανε για την νικήτρια, νικητής, δεν ξέρω τι ήταν, την Eurovision και όλα αυτά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλήσω και για τους τρεις σας, θέλω να μου πείτε την άποψή σας για την Eurovision, αν είδατε, για το τραγούδι που στείλαμε, για το τραγούδι που κέρδισε, μία έτσι, μία άποψη. Λοιπόν, ξεκινήσω. Ναι, λοιπόν. Εσένα κοιτάω. Κοίτα, για το τραγούδι που βγήκε, εμένα η άποψή μου ήταν αντίθετη, όχι ως προς τη φωνή. Την Eurovision τη βλέπει όλος ο κόσμος, έτσι. Ναι. Υπάρχουν μικρά παιδιά τα οποία ακόμα διαμορφώνουν πρότυπα. Και πιστεύω ότι αυτό δεν ήταν τώρα πρότυπο να διαμορφώσει κάποιο παιδάκι το οποίο δεν ξέρει ακόμα τι είναι και τι κάνει. Ναι, μπράβο, κάπως έτσι. Τώρα για την Ελλάδα, εντάξει, πιστεύω ότι έχουμε στείλει και καλύτερα τραγούδια. Δηλαδή δεν ενθουσιάστηκα και πολύ από αυτό που άκουσα. Οπότε πιστεύεις πως η 20η θέση δηλαδή που πήραμε ήταν ok. Ήταν ok για αυτό που παρουσιάσαμε, έτσι. Για αυτό παρουσιάσαμε. Γιατί δεν είχε και τίποτα ελληνικό μέσα, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Εμένα μου άρεσε το τραγούδι όμως. Πιστεύω ότι έπρεπε να ήταν στη δεκάδα. Γιατί ήταν δυναμικό τραγούδι, όλα τα ήταν μπαλάντες, τα περισσότερα. Ήταν πολύ καλή παραγωγή, τα παιδιά είχαν πολύ καλή παρουσία. Πιστεύω ότι έπρεπε να είχε καλύτερη θέση. Αυτό είναι το μόνο που διαφωνώ. Πιστεύω ότι έπρεπε να ήταν στη δεκάδα. Και μ' άρεσε και πιο πολύ και από το πρώτο τραγούδι που βγήκε τη Αυστρία. Μ' άρεσε αυτό. Α, πιστεύεις δηλαδή ότι τη. Εντάξει, εγώ κοιτάω ένα πακέτο. Αυτό που είδα τη πρώτη θέση τη Αυστρία. Σαν σκηνική παρουσία και τραγούδι, μαζί δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Τόσο για να πάμε και στη γυναίκα της παρέας, να μας πει την άποψή της. Για το τραγούδι που βγήκε θες πρώτα ή το δικό μας. Ό,τι θες εσύ. Όπως θες ξεκινάς. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι το δικό μας θα μπορούσε να μπει στη δεκάδα. Τώρα από εκεί πέρα θα μπορούσε να μπει κάτι πιο ελληνικό, σαν υποψηφιότητα. Αλλά παρόλα αυτά ήταν ωραίο κομμάτι. Κάνει και πολύ καλά και τα παιδιά. Και φωνητικά και από όλες τις πλευρές. Τώρα, όσον αφορά το τραγούδι το πρώτο, εντάξει, ή καλλιτέχνης τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, είχε ταλέντο. Ήταν μια ωραία φωνή. Πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραία φωνή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θέλει να κάνει αίσθηση. Εντάξει, έκανε αίσθηση. Αυτό που δεν πέτυχε. Πιστεύεις δηλαδή ότι κέρδισε πιο πολύ η αίσθηση παρά το τραγούδι.
σίγουρα με το που εμφανίστηκε αυτό το ανδρόγυνο τέλος πάντων. Ναι, είναι κάτι ανάμεσα. Ναι, είναι λίγο μασκυλών φέμινα, είναι διάμεσα. Προκάλεσε αίσθηση. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή λένε ότι η Eurovision πιο πολύ απευθύνεται σε ένα γκέι κοινό. Ναι. Θα να πω και κατά 90-95% ψηφίσανε πιο πολύ, ας πούμε, δηλαδή τους άρεσε πιο πολύ το πρότυπο αυτό, γι' αυτό και ψηφίστηκε σαν παρουσία, σαφώς και σαν τραγούδι, και εγώ αυτό είπα στην αρχή, ότι ήταν πολύ ωραίο τραγούδι, ναι, okay, okay, πολύ καλή φωνή, ναι, καλή φωνή, σαφώς, αλλά πιο πολύ ψηφίστηκε αυτό που από ήταν, παρά το τραγούδι, γιατί υπήρχαν και άλλα τραγούδια, έτσι δεν είναι. Απλά ξέρετε, πιστεύω ότι γίνεται με αυτά, όταν βλέπουν αυτή την παρουσία, συνήθως υπάρχει αμφισβήτηση για το πώς θα τραγουδήσει, λες καλά. Ναι, είναι λίγο περίεργη, πώς θα τραγουδήσει. Και όταν ανοίξει το στόμα, αυτό το οξύμορο, εκεί είναι που χτύπησαν την ψήφο. Ας πάμε λοιπόν όμως και στην Ελλάδα, στα δικά μας πρότυπα και στο τι γίνεται εδώ πέρα. Καταρχήν θέλω να πω ότι είστε και οι τρεις στο Glyphada Live Stage με την Άντζελα Δημητρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχετε ξεκινήσει δυναμικά, γι' αυτό και προσθέθηκε και η Κυριακή, γιατί δεν ήταν, έτσι δεν είναι. Τώρα μπήκε, νομίζω ήταν η πρώτη Κυριακή. Η πρώτη. Και από ό,τι μου είπες backstage, πήγατε πολύ καλά, έτσι δεν είναι. Με Άντζελα Δημητρίου, okay, γνωστή λαϊκή φωνή, μεγάλη καλλιτέχνη. Λέει δύο φορέ την αποκαλούν. Τα λόγια είναι περίτα, είναι από μόνη τους. Τα λόγια είναι περίτα, ναι, οκ. Okay. Εγώ έχω έρθει ήδη δύο φορές και έχω δει. Ελπίζω να έρθω και άλλες φορές να δω το σχήμα αυτό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το πω και στους φίλους που μας παρακολουθούν και θα δουν και εγώ την εκπομπή στο YouTube, ήταν εσείς, τα νέα παιδιά που πλησιώνετε την Άντζελα Δημητρίου. Ότι άκουσα πολύ καλές φωνές. Δηλαδή και σε φίλους που το λέω. Λίγο παιδιά πρέπει να πάτε, γιατί τα παιδιά που είναι εκεί έχουν πολύ καλές φωνές. Όλοι τους. Και είναι πολύ σημαντικό να ακούς καλές φωνές, γιατί συνήθως σε σχήματα τα παιδιά που είναι πίσω από το μεγάλο καλλιτέχνη δεν είναι και όλοι καλές φωνές. Εντάξει, απλά τους έχουν για να πούνε κάποια τραγούδια και τέτοια. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ήσασταν όλοι καλές φωνές. Δηλαδή δεν βρήκα κάποια τέλεια σε κάποιον από εσάς. Γι' αυτό και ήρθατε και σήμερα εδώ ήταν για να τα πούμε. Ήταν επιθυμία του επιχειρηματία από την αρχή, επειδή τον γνωρίζω, ήθελε να βρει καλές φωνές να είναι στο μαγαζί του, όπως και του Στέλιου του Μαρή που είναι ο μαέστρος μας. Ναι. Έχει κάνει πολύ καλές επιλογές, πιστεύω. Κατερίνα, ποια είναι η άλλη κοπέλα που είναι μαζί μας? Πούμε ότι είναι και η Βασιλιάδου. Και είναι και άλλη μια κοπέλα, η οποία δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ. Δεν έρθει. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μα φαίνεται αυτό. Το μείνει στην πίστα. Εγώ βλέπω και εσείς που κατεβαίνετε μέσα. Μας έχει δώσει και χώρο το μαγαζί. Υπάρχει χημεία, υπάρχει εμπιστοσύνη. Αυτό μου έκανε εντύπωση, Γιώργο, ότι βλέπω ότι έχετε πρόγραμμα, κανονικό. Δηλαδή δεν βγαίνετε να πείτε δύο τραγούδια και να φύγετε απλά για να βγει. Είναι ένα διαφορετικό project. Αυτό ήθελε να κάνει ο επιχειρηματίας. Ήθελε να αναδείξει κάποια νέα παιδιά και ο Αντώνης Χαβαδάκης με τα κριτικά του, είναι στο μαγαζί και μας έχει δώσει σε όλους χώρους να δείξουμε αυτό που κάνουμε. Να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι δίνεται χώρος στα νέα παιδιά, υπάρχουν ευκαιρίες στα νέα παιδιά να αναδειχτούν είτε ραδιοφωνικά, είτε τηλεοπτικά. Να με ρωτάς εμένα. Ναι, πες με εσύ Γιώργο. Εάν και εγώ είμαι και εγώ σε ένα αρχικό στάδιο προσπαθώ να κάνω κάποια πράγματα, όπως και όλοι μας, αντιμετωπίζουμε, πιστεύω, πάρα πολλά προβλήματα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Πολύ δύσκολη εποχή για όλους μας. Υπάρχει και οικονομική κρίση. Ναι. Βέβαια, πιστεύω πως τα ταλέντα πάντα ξεχωρίζουν και θα ξεχωρίσουν. Αλλά βλέπω ότι τα ραδιόφωνα πια παίζουν δύσκολα κάποιους καλλιτέχνες, είναι τα playlist πιο μικρά. Αυτό μας φοβίζει λίγο, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα προσπαθήσουμε. Εγώ είχα ακούσει προχθές μια συνέντευξη της Έλλης Κοκκίνου, η οποία είπε ότι δυστυχώς την άκουσα και δεν μπορούν να αναδειχθούν καινούργια παιδιά, γιατί στην εποχή που ζούμε, σαφώς και υπάρχουν καλές φωνές, αλλά είναι η εποχή τέτοια. Δεν μπορεί να τους βγάλει παρά έξω. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτά όλα που ζήσαμε εμείς τότε, ήταν στα φόρτε τους όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Βγήκαν από την Κοκκίνου όλοι αυτοί και με 7 ημέρα.
δύσκολα να ξαναγίνει ή θα αργήσει να ξαναγίνει. Λέω, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί πλέον που βγαίνουν. Δηλαδή, πολλοί τραγουδιστές. Υπάρχουν και λίγες δημοσιογραφικές. Μπράβο, πάντα υπήρχαν πολλοί τρόποι. Δεν αγοράζει CD ο κόσμος, όλα γίνονται μέσα στο ίντερνετ πλέον. Οπότε δεν έχει. Κοίταξε να δεις. Αυτό που λες ότι υπάρχουν πολλοί τραγουδιστές, όντως υπάρχουν. Τελικά βλέπω ότι με την κρίση όλα έχουν βγει σε πολλοί. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε πολλοί DJ, πολλοί τραγουδιστές, ναι. πολλά μοντέλα, ναι. πολλά PR. Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι που είναι και επίκαιροι. Λοιπόν, όλα είναι πολλά. Πώς γίνεται, δηλαδή παλιά δεν ήταν έτσι. Πώς γίνεται και όλοι έχουν ξεπηδήσει και γίνεται αυτό. Παλιά ήταν λίγοι και καλοί. Ναι, αλλά υπάρχουν παιδιά που έχουν πολύ καλές φωνές και δεν μπορούν να αναδειχθούν, δηλαδή δεν τους δίνεται αυτή η όθηση. Πες μου εσύ τι γνώμη σου. Ξέρεις, εγώ αυτό που πιστεύω είναι γενικά ότι φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό που σου είπα, υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία είναι... παίζουν, ρε παιδί μου, μέσα στον χώρο. Και γενικά η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν οι παροδικοί καλλιτέχνες και αυτοί που θα μείνουν. Αυτοί που θα μείνουν θα είναι οι καλοί. Ναι. Αυτοί που είναι παροδικοί θα κάνουν ένα-δύο σουξέ, κατά τη γνώμη μου. Τώρα θα ακουστεί, ξέρω εγώ, και θα χαθούν σιγά-σιγά. Ναι, μα και να κάνεις σουξέ και να κάνεις live, γιατί ξέρω ότι έχετε κάνει και live. Το κακό είναι ότι υπάρχουν. Ναι. Και αυτό. Και τι, μπορεί να έχει κάνει live σε 10 μπαράκια εσύ. Και... μα υπάρχει και πολλή επιστροφή σε μπαράκια και πλέον αναγνωρίσιμο καλλιτεχνών. Δηλαδή δεν υπάρχουν και μαγαζιά να στεγάζουν αναγνωρίσιμο. Παλιά δεν έβλεπες μεγάλους καλλιτέχνες να κάνουν live σε μπαράκια ή να πηγαίνουν τόσο πολύ στην επαρχία. Τώρα γίνεται χαμός. Και σε αυτό φταίει η κρίση. Και ένα μπαράκι θα επιλέξει να φέρει έναν πιο αναγνωρίσιμο καλλιτέχνη από τη στιγμή που πάνε πια, παρά έναν. Εγώ θέλω να πω κάτι προς αυτό. Ο λόγος που ο κόσμος προτιμάει να πηγαίνει στα κλαμπ να δει έναν καλλιτέχνη είναι γιατί πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες νυχτερινών μαγαζιών δεν έχουν βοηθήσει πολύ, δεν έχουν προσπαθήσει τουλάχιστον να κατεβάσουν κάτι τις τιμές τους. Ότι ναι, έχουν κρατήσει. Είναι πιο οικονομικό. Ναι. Δηλαδή, πιο οικονομικό. Εντάξει, να σου πω. Δηλαδή, μπορεί ένα κλαμπ να τραγούδαγε, ας πούμε, στο κριτήριο Γονίδης προχθές. Στο Σιδεράδικο. Στο Σιδεράδικο. Εκεί το μπουκάλι, ας πούμε, κάλλιστα θα μπορεί να το πάρει 180 ευρώ. Άμα πα να τον ακούσει το φίλο. Και λιγότερα. Ότι... ακριβώς. Έχει σημασία. Είναι μισή τιμή σχεδόν. Είναι μισή τιμή. Και πάλι μου ξέρει κάτι, εγώ έχω παρατηρήσει επειδή κυκλοφορώ πολύ τη νύχτα ότι τα μπουζούκια έχουν ανέβει πιο πολύ από τα κλαμπ. Έχουν προσαρμοστεί προφανώς σε εποχές, λέγω και τιμές πια. Δηλαδή, προσπαθούν, όχι και τόσο. Κάποια μαγαζιά που έχουν διατηρηθεί, υγιή ας πούμε ακόμα, στη συχνότητα του κόσμου, έχουν προσαρμόσει τις τιμές, όπως έχουν προσαρμοστεί πια και τα budget του καλλιτέχνη. Ισχύει αυτό. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου για αυτό που είπαμε πριν. Για το ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ η πρόθεση των νέων καλλιτεχνών κτλ. Κτλ. Εντάξει, αυτό, το νούμερο ένα είναι ότι δεν υπάρχουν πια δισκογραφικές. Δισκογραφικές υπάρχουν, πολλές, ίσως δεν επενδύουν σε νέους καλλιτέχνες. Εύκολα. Δηλαδή κρατάνε αυτούς που στα σίγουρα πάνε. Που έχουν ήδη κιόλας. Λογικό. Ναι. Πάνε στα σίγουρα και που είναι συγκεκριμένοι. Εγώ δεν θέλω να φανώ έτσι, όχι δυσάρεστη, απαισιόδοξη. Ναι. Θέλω να πιστεύω πως όποιος το πιστεύει βαθιά μέσα του ότι μπορεί να ξεχωρίσει και τα αποδεικνύει καθημερινά με τη δουλειά του και την εξέλιξή του. Κάποια στιγμή ίσως του δοθεί η ευκαιρία. Πρέπει να έχει πίστη. Πρέπει να έχει πίστη. Γιατί... και ναι, κάποια στιγμή ίσως. Να σου πω κάτι. Όντως, γιατί βλέπεις ότι. Να μην υπάρχει απογοήτευση. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω σαν παράδειγμα την πολύ καλή μου φίλη που ξέρει και ο Γιώργος την Ελένη, την Χατζηδή, η οποία είναι στο χώρο πάρα πολλά χρόνια και με ένα τραγούδι. Ανέβηκε πάνω. Αφήνω την Ελένη. Πάω στον. Η Ελένη, παρεμφύση είχε πάντα πίστη και επειδή την ξέρω. Το ξέρω και εγώ αυτό. Είχε αυτό το έτσι που το έχω και εγώ αυτό και επειδή ξέρω και τα παιδιά και αυτοί το βιώνουν. Ήθελε πάντα να ξεχωρίσει. Να το ένιωθε αυτό. Όταν ανέβαινε στην πίστη, ένιωθε και τα τραγούδια που έλεγε. Είχε το άγχος αυτό με το που τελείωνε. Πώς πήγα, πώς με είδε ο κόσμος. Γιατί υπάρχουν τραγουδιστές. Που πάμε να τραγουδήσουμε, εντάξει, δουλεύω και το πρωί σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ, και εντάξει, δεν πειράζει και να βέβαια και αυτό... Αν πιστεύεις είναι αυτό πράγμα, που λέει η Κατερίνα, είναι αυτό που λέει, γιατί και άλλο παράδειγμα είναι και ο Δημήτρης ο Γιώτης, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στο χώρο και ξαφνικά με ένα τραγούδι με το ΕΝΕ το έχω... Ο οποίος έχει κάνει και αυτό σε 10 τραγούδια πριν, έτσι. Έχει φτάσει να κάνει ρεκόρ live, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα, που τον είχα πριν λίγο καιρό στην εκπομπή
Και του λέω, νομίζω πως δεν υπάρχει περιοχή της Ελλάδας που να μην έχει πάει. Δηλαδή μέχρι και στο τελευταίο χωριό, ας πούμε, παντού, έχει παντού. Φτάσει. Έχει κάνει ρεκόρ στα live ο Δημήτρης ο Γιώτης. Οπότε, Κατερίνα, είναι αυτό, ότι πρέπει να έχεις πίστη, αισιοδοξία και... Και πείσμα. Και πείσμα. Ίσως κάποια στιγμή έρθει η ώρα. Ναι, έτσι, από το να μην προσπαθήσεις και να απογοητευτείς, καλύτερα να εξαντλήσεις τα περιθώρια σου και να πεις ότι προσπάθησα, ναι, γιατί δεν και ας με βγήκε. Δεν είναι δισκογραφικές μόνο. Γιατί και αυτοί που προαναφέραμε δεν είχαν δισκογραφική, βγήκαν χωρίς δισκογραφική στην αρχή, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Θέλω να πούμε ότι έχετε κομμάτια, ήδη τα δικά σου τα είχαμε ακούσει και στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί τα είχα, ναι. Δεν προλάβαμε δεν να μου στείλετε και τα δικά σας, θα μου τα στείλετε για να τα έχετε την επόμενη εκπομπή. Ωραία. Θα ακούσουμε μετά του Γιώργου του Λιβάνη τα δύο τραγουδάκια που τα έχουμε μέσα περασμένα, μένουν αρχείο. Θέλω να μου πεις για τη δουλειά που έχεις κάνει εσύ, Βαγγέλη. Λοιπόν, εμένα τώρα είναι η δεύτερη δισκογραφική μου δουλειά, το Πάλι για Σένα με τίτλο. Είναι στη μουσική Τάσου Παναγή, στίχους Χρήστου Γκατζέλη. Από τη Fanatic Music κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Ναι, ναι, βέβαια. Καινούργια εταιρεία γενικά. Και παλεύουμε σιγά σιγά, να δούμε τι θα γίνει. Να μας τα στείλεις όμως για να τα παίξουμε και θα τα στείλουμε, γιατί δεν τα έχουμε. Εννοείται. Να πάω στην Κατερίνα, γιατί εσένα θα σε ακούσουμε σε λίγο εδώ. Εμένα είναι η πρώτη μου απόπειρα. Πρόκειται για ένα κομμάτι με την υπογραφή του Στέλιου του Μαρή, που είναι και ο μαέστρος μας μαζί. Λέγεται Έτοιμη, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Ούτε στο YouTube υπάρχει. Όχι. Κρυμμένο το έχεις. Όχι, απλά έπρεπε να φτιάξω κάτι άλλο και πρώτα και τέλος πάντων μια διαδικασία συγκεκριμένη. Και λέγεται έτοιμη. Είναι έτοιμη. Έτοιμη δεν ήταν έτοιμη όμως. Ακόμα θα τώρα, είναι, θα ετοιμάζεται. Έτοιμη, το έτοιμη είναι κάτι απόλυτο. Ήταν απολύτω όλα έτοιμα ή καθόλου. Πότε δηλαδή αναμένετε να. Τώρα άμεσα. Μέσα στο τέλος του. Μέσα στο Μάιο. Ναι, ναι. Απλά θέλω να κάνω μια φωτογράφηση, να ετοιμάσω κάτι όμορφο για να μπορεί να βγει όλα. Και θα βγει και κλιπ. Για ποιο μετά. Α, στην αρχή οπότε θα είναι οπότε το αρχικά, τραγούδι ναι, με τις φωτογραφίες. Έτσι σκεφτόμαστε τώρα αυτά, ναι. Ό,τι νεότερο. Και τι είναι, μπαλάντα, είναι ρούμπα, τι είναι. Είναι μια ρούμπα, με αρκετά έθνικ στοιχεία θα έλεγα, ανεβαστική. Ανεβαστική, αρκετά ανεβαστική και αισιόδοξη και αποφασιστική. Μα το στείλεις και εσύ για να τα ακούσουμε, γιατί τώρα γίνανε όλα τα πράγματα μπαμ μπαμ. Ναι, γι' αυτό είμαστε, είναι λίγο η περίοδος. Είναι η περίοδος. Περίεργη, είναι όλα ανάδρομα. Τώρα βγαίνουν και άλλα, πάρα πολλά καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο τραγούδια του Γιώργου που έχω μέσα, τα οποία είναι... Το Πάλι Δυνατός, σε στίχη Στράτου Κέσαρη, μουσική Γιάννη Κερμανίδη, Τάσου Μπλάθρα και το Μίλησε στη Θάλασσα, το τελευταίο που έχω βγάλει, που είναι σε στίχη μουσική Βασιλιδήμη. Πάμε να τα ακούσουμε. 3-2-1, ναι, τι να κάνουμε, ετοιμαζόμαστε. Τώρα μιλάμε και λίγο. Πάντα τα backstage έχουμε πει. Θα κάνει ένα φοβερό backstage ο Κώστας εδώ πέρα που τραβάει το Night Stories για να δούμε και τι γίνεται. Επιστρέφουμε λοιπόν. Είπαμε για τα καινούργια παιδιά, το αν τους δίνεται βοήθεια και αυτά. Πιστεύεις, Γιώργο, να έρθει σε σένα, ότι θέλει πολύ τρέξιμο? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σωστές κινήσεις. Βέβαια μπορεί, πιστεύω πιο πολύ θέλει μυαλό, δηλαδή όχι που τόσο τρέξιμο, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία και χρονοβόρα είναι και πολλές φορές και ψυχολογική ευθορά μπορεί να σου προκαλέσει. Σίγουρα έχει τρέξιμο. Είναι δουλειά. Εσύ από τα διάφορα live που έχεις κάνει σε μαγαζιά, πώς έχεις δει τον κόσμο από κάτω? Απέναντι σε σένα. Δεκτικός. Περνάμε καλά. Τους άρεσε δηλαδή, όχι σκεφτά. Ναι, ναι, μια χαρά. Πιο πολύ το στυλ. Εντάξει, αυτό μπορώ να στο πω γιατί σε ό,τι κλαμπ έχω κάνει live έχουν κρατήσει για όλη τη χρονιά. Δεν έχω κάνει κάτι το οποίο έγινε για μια φορά και σταμάτησε. Δηλαδή, φέτος ήμουνα με το Στέλιο το Μαρί στο 7 Club και στο 11. Κράτησε όλη τη χρονιά αυτό. Έτσι, δεν ήταν για μια φορά. Κάποια στιγμή έρθει, μετά πήγε στο Ποσειδόνιο, βέβαια. Εγώ θέλω να πω δημόσια. Είμαστε πολύ φιλαράκια εμείς οι τρεις. Εγώ θέλω να πω δημόσια πως την Κατερίνα δεν την είχα ακούσει ποτέ. Και όταν ήρθα λοιπόν στην πρόβα Τζενεράλε, που με κάλεσες, να το πω αυτό, και την άκουσα την Κατερίνα, έπαθα πλάκα. Φοβερή φωνή. Ότι είναι η αλήθεια. Δεν είχε τύχει, δεν την γνώριζα την Κατερίνα. Εμείς είχαμε μιλήσει κιόλας και λίγο και αυτά, εντάξει.
Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή της και είναι πάρα πολύ καλή φωνή. Και μακάρι να φανεί και αργότερα αυτό, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, εγώ έτσι λέω. Οπότε εσύ έβλεπες από τον κόσμο ότι ήταν δεκτικός απέναντι σου. Οπότε ο κόσμος παρακολουθούσε τα live και αυτά, κάθε εβδομάδα γινόντουσαν αυτά. Ναι, ναι. Είχα φέτος όλη τη χρονιά, Σάββατο ήμασταν στο 7 εδώ στον Πειραιά και στο 11 στο μικρό λίμανο. Είδες, κάνουμε διαφήμιση και στα μαγαζιά. Φυσικά, στον κύριο Σπύρο, φιλιά. Ο κύριος Μητρόπουλος, ναι. Στον κύριο Σπύρο, άμα ακούσα τον είπα κύριο, τώρα θα βρίζει. Αν μας βλέπει. Και το κύριο Σπύρο, Βέβαια, εντάξει, έκανα και κάποιες άλλες μέρες κάποια άλλα εξτρά σε κάποια άλλα κλαμπ στο Μπουρνάζι που είναι και η περιοχή μου. Γίνονται σε κάποιες επαρχίες. Ναι, ναι, έχει δει δυτικά προάστια πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το στηρίζει και ο κόσμος που ζει εκεί. Είναι τοπικιστής με την ωραία έννοια, ενώ στηρίζουν τα μαγαζιά της περιοχής. Αυτό θέλω να πω. Το καλό της κρίσης τώρα, για να μην γίνει και πάρα πολύ βενζίνη και παίρνουν σε έξοδα, οι πιο πολλοί πλέον βγαίνουν στην περιοχή τους. Ναι. Στηρίζουν τις περιοχές τους και έτσι βλέπεις ότι πολλές περιοχές έχουν ανέβει με τα μαγαζιά τους. Έτσι δεν είναι. Ανθίζουν μαγαζάκια μικρά. Όλα αυτά βλέπεις, Ερυθρέα, Κορυδαλό, Γάλεο, Χαλάνδρη, Περιστέρι. Πάρα πολύ. Και στην Γλυφάδα βέβαια, okay, αλλά ανεβαίνουν οι περιοχές αυτές. Δεν είναι ένα θετικό της κρίσης. Είναι, ναι, ναι, είναι θετικό. Τι γίνεται με τα live? Τώρα καλά. Τώρα έχω σταματήσει τα live. Τα βασικά όχι, δεν τα έχω σταματήσει. Γιατί δουλεύεις. Αν δουλεύεις τώρα, λέει, ναι, ξέρεις. Έλα, πού εμφανίζεσαι, να μας έχουμε. Ελάτε, παιδιά, Γλυφάδα, live. Παίρνω να πεις ένα τραγούδι, ναι. Θα πάρω στο κουράσιο μου, αν υπάρχει. Θα σε αφήσει να ανέβεις πάνω. Ναι, ναι, εντάξει. Θα σου δώσω μικρόφωνο. Ένα τραγουδάκι, θα δώσω, εντάξει. Για πες μας. Εγώ τώρα έχω σταματήσει τα live-άκια γενικά που έκανα. Μόνο την Πέμπτη, κάθε Πέμπτη είμαι στον Άγιο Δημήτριο στο Μπαρ Ακία, αν το ξέρεις. Ένα μαγαζί το οποίο έχει κρασάκι, γυρακομελάκι και τέτοια, αλλά μαζεύει πάρα πολύ νεολαία. Δηλαδή ο κόσμος εκεί έρχεται πραγματικά για να διασκεδάσει. Δηλαδή από το πρώτο πρόγραμμα που λέει ο λόγος έχουν ανεβεί στα τραπέζια. Πώς τους διασκεδάζεις, με τι τραγούδια? Πιο πολύ τα, ξέρεις, αυτά που παίζονται τώρα, τα νέα. Λαϊκά, πω, κριτικά. Λαϊκά, ελαφρολαϊκά, ελαφρολαϊκά και... Κριτικά πιο... λες ή όχι? Κριτικά όχι, δεν λέω. Δεν το έχεις με τα κριτικά. Δεν το έχω. Μαντινάδες και τέτοια, όχι, έτσι όχι, που λέει ο δικός σας εκεί. Ο Καϊκάς στο ήλιο σου. Ναι. Κατερίνα, εσύ. Τι κάνεις με τα live? Μέχρι την μια εβδομάδα ολοκληρώθηκε μια σειρά live που είχαν βγει τον τελευταίο μήνα με τον Ρετσέρι τον Κιτάτο από το Voice. Α, έκανες. Ναι, είχαμε. Ναι. Κάπου και κάνεις την Ερυθρέα. Στο Ρουά κάναμε μια Κυριακή. Στο Ρουά, μπράβο. Βγήκε πολύ καλά. Κάναμε και στο Deep στο Νέο Ηράκλειο Πέμπτη παραπέμπτη κάποιες φορές. Και τώρα εντάξει. Εγώ στο Γλυφάδα Live Stage. Ο Λευτέρης στην Αμερική με τον Αντώνη το Ρέμο. Αυτά. Α, πήγε τελικά. Κάτι είχα δει στην τηλεόραση. Ναι, 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 ναι. Μπορείστε, είδες, καλά του έκατσε. Καλή επιτυχία. Όχι, δεν ήθελες. Πολύ ωραία. Ναι, καλή επιτυχία. Για να πούμε λίγο έτσι και για τον Voice. Τώρα, μιας που ήρθε έτσι, θα πηγαίνατε σε ένα διαγωνισμό τέτοιο? Φυσικά. Έχω πάει. Έχω και τρεις τώρα, πρέπει να κοιτάζω έτσι. Δεν ξέρω. Έλα, ξεκίνησε. Εγώ έχω πάει δύο φορές. Σε μικρή ηλικία, έτσι 16 και 17. Στο Voice, όχι στο Voice, στο X Factor είχα πάει εγώ. Α. Και θέλω να σου πω ότι δεν είχα περάσει καν από πριν την επιτροπή, είσαι στην παραγωγή. Ναι, ναι. Και δεν είχα περάσει καν. Μπράβο, Βαγγέλη. Έφτασε μέχρι εκεί δηλαδή. Έφτασα μέχρι εκεί. Δεν έφτασα. Ουσιαστικά έπαινα. Πέρασα απ' έξω μια βόρτα. Δεν τραγούδισα, είπα τραγούδι και έφυγα. Δεν ξεκίνησα καν. Στην παραγωγή πήγα, δεν με είδε κανείς. Που αυτοί σε βγάζουν μετά, ξέρεις, την τηλεόραση και δεν πέρασα καν. Ωραία. Σε ένα διαγωνισμό σαν το Voice θα πήγαινες? Ναι, με. Γιατί όχι? Με ποιο σκοπό? Εντάξει, όπως είπαμε, είναι δύσκολες εποχές και είναι μια ευκαιρία να σε δει ο κόσμος. Να αναδειχθείς. Ναι. Γιατί και η τηλεόραση, όπως και το κάνεις, είναι ένα μέσο που σε βλέπει πολύς κόσμος, έτσι δεν είναι? Εσύ, κύριε Λιβάνη, τι γίνεται? Μένα μου άρεσε πάρα πολύ το Voice. Πιστεύω είναι το καλύτερο talent show που έχει γίνει στην Ελλάδα. Θα πήγαινες εσύ? Δεν θα πήγαινα εγώ προσωπικά, γιατί έχω πάει ήδη σε δύο show. Έχω πάει στο X Factor που είχα πάει μέχρι τις 8. Ήσουν εκεί. Ναι. Έχω πάει και στο Greek Idol, στο οποίο πέρασα στην πρώτη φάση, αλλά δεν πήγα μετά εγώ.
Να σου πω, Greek Idol είναι το, ήταν Greek Idol και Super Idol είναι ήδη. Εντάξει, όχι, ήταν Super Idol. Διαφορετικά είναι αυτά. Και μετά ήταν το Greek Idol που ήταν ο Καπετανίδης, ο Κωστόπουλος και από, η κυρία εκεί βγει, Κοκκίνη. Ναι, 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 μπράβο. Στο πρώτο, στο Μέγκα που εκεί γίνει ήταν η Τάμπτα. Κάτσε, περίμενε. Αυτό με την Τάμπτα ποιο ήτανε? Ήτανε το Greek Idol. Super Idol ή Greek Idol? Ήταν Super Idol. Super Idol. Που είχε βγει. Super Idol ήταν το Ψινάκι. Κονομόπουλος. Ναι, το Ψινάκι Επιτροπή και... Κονομόπουλος ήταν Dream Show. Dream Show. Και αυτό πολύ καλό χαμός γίνεται. Και αυτό πολύ καλό show. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι από όλα αυτά το καλύτερο ήταν το Voice. Voice, ναι. Γιατί είδαμε και πολύ καλές φωνές. Δεν υπήρχε φωνή που ήταν κακή. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Λες και τους είχαν, τους διάλεξαν αυτούς που έπρεπε να είναι. Αν και εγώ δεν συμφωνώ με την τελική τετράδα. Τόσο. Εγώ παιδιά, με την αρχή είχα πει η Μαρία Έλενα νικήτρια. Γνώμη μου. Και, ναι, αλήθεια. Για, ναι, είχα πει τη Μαρία Έλενα γιατί. Γιατί επειδή όλοι είχαν φαβορεί την αρετή. Κάνουμε έχρι. Εμένα, okay, κοπέλα ξεχωριστή φωνή, αλλά όλα τα τραγούδια ήταν για ίδια. Γνώμη μου πάντα, εντάξει. Ενώ η Μαρία Έλενα δεν ξέρω, από την αρχή μου ήταν κάτι. Για μένα η Τζορτζίνα δεν ήταν να πάρει το τίτλο. Η Τζορτζίνα, να πω στους φίλους, 26 Μαΐου η Τζορτζίνα είναι εδώ, στην εκπομπή μου. Ναι, ενημερώσω. Τζορτζίνα Μπέκε. Φανταστική φωνή. Ήμουν σίγουρος ότι θα βγει η Τζορτζίνα. Μετά που πήγε η Τζορτζίνα και μου το είπε, λέω, δεν υπάρχει φωνάρα. Και ο Άγγελος ο Μπουτακίδης, ένα παιδί που είχε πάει στην αρχή, μου άρεσε εμένα πολύ. Που βέβαια κόπηκε στα μπάτλες με τον κοιτά του. Πρώτη καλή φωνή, ο Άγγελος. Δεν νομίζω, είναι Θεσσαλονίκη. Εκτός αν ήρθε τώρα να κάνει κάτι... Κάτσε να μας πει και το κορίτσι της παρέας. Θα πήγαινε σε κάτι talent show. Δεν ξέρω. Τώρα, παλιά, πολύ πολύ παλιά, είχε στείλει τα χαρτιά μου μια φίλη μου. Δεν ήμουν φοιτήτρια τότε. Ναι. Για τα fame story ακόμα. Αλλά... Τα μ' άρεσαν εμένα. Και εμένα. Μ' άρεσε γιατί ήσουν μέσα σε ένα σπίτι, ναι. Βλέπανε έτσι δεν ο κόσμος. Δεν προχώρησε καθόλου η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή ήταν σε πολύ πρώιμη κατάσταση, ας πούμε. Η διεξαγωγή τσοντισιών και δεν το πίστευα κιόλας αυτό και πολύ. Δηλαδή, εγώ ήμουν σε άλλη φάση, σπούδαζα. Δεν, και μετά δεν πήγα καν στη διαδικασία να κάνω αίτηση για κάποιο reality. Απλά δούλευα, ξεκίνησα να δουλεύω και δούλευα με μένα. Θα πήγαινες όμως ένα διαγωνισμό σαν το Voice? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να λέω πολλά. Δηλαδή να μην πω πολλά και ναι. Σου πω όχι, θα πήγαινα και με δεις του χρόνου ή ξαφνικά θα πήγαινα. Η Κατερίνα πάει εκεί πέρα στο Voice. Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί τόσο έτσι, ας πούμε. Δεν το είχα δει τόσο ζεστά για να πω α, θα πάω, εντάξει. Πιστεύω κάποια πράγματα λειτουργούν εκείνη ώρα με το ένστικτό σου. Δηλαδή μπορεί να μην σκέφτεσαι καιρό. Για την ώρα. Λες θα πάω. Εγώ στο X Factor ήμουνα βόλτα με το μηχανάκι. Έκανα βόλτα και πέρασα απ' έξω με ένα φίλο μου και μπήκα για την αυτοσιόν, έτσι. Περνάω απ' έξω, λέει, να μπω μέσα για να... Ό,τι ναι, ναι, ναι. Είδα κάτι κιθάρες, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Και μπήκα και ήταν η αυτοσιόν της παραγωγής και με περάσανε κατευθείαν. Λιβάλη, έλα μέσα. Έλα μέσα κι εσύ. Δεν έπρεπε να έχεις κάνει αίτηση για να πας. Ναι, πήγα τυχαία στην αυτοσιόν της παραγωγής. Της παραγωγής. Στην αυτοσιόν της παραγωγής δεν χρειάζεται να κάνεις αίτηση. Α, πας έτσι. Βέβαια, εγώ περίμενα μέχρι τις 5 ώρα το πρωί εκείνη τη μέρα. Βέβαια, είχα βρει παρέστρα. Είχαμε βρει παρέστρα, βουδάγαμε. Εντάξει, πέρασα ωραία, πέρασα ωραία. Δηλαδή για πλάκα έκατσα την πρώτη μέρα. Αλλά μου πήγε πολύ καλά. Πες μου κάτι, γιατί θέλω να ακούσουμε κάνα τραγουδάκι τώρα. Κάνα τραγουδάκι τώρα, να έχουμε τον Ιωάννη. Επαναλαμβάνω. Να πας και το καταλάβεις. Επειδή έχουμε διάφορα της Eurovision τραγούδια, θέλω να μου πείτε ποιο τραγούδι της Eurovision από τις ελληνικές συμμετοχές γενικά όλα αυτά τα χρόνια σας άρεσε περισσότερα? Shake it. Το Shake it σου άρεσε εσένα. Εσένα ποιο σου άρεσε? Το Rakitji το σου αγαπώ. Τραγικό δηλαδή. Ναι, για πες. Number one και λοιπόν, κοίτα, έχουμε ακούσει όμως και το Number One και το Shake. Έτσι δεν είναι? Να ακούσουμε το Everything, ξανά ζήσει. Ποιο? Το Everything. Α, το Everything, νομίζω το έχουμε μέσα στην playlist. Και του Λούκα μου άρεσε. Και του Λούκα, ναι, και το έχω γιατί είναι και φίλος μου. Πώς και διάλεξα να ζήσει, Κατερίνα? Δεν ξέρω πώς ζήσει, τυχαίο ήταν. Λοιπόν, το έχουμε το αναβήσει, το έχουμε, ψάξε λίγο στα τραγούδια, το έχω φέρει.
Anna Vissi Everything και έχουμε και του Λούκα το Watch My Dance. Πολύ ωραίο το Watch My Dance. Βέβαια μου αρέσει το κλασικό έτσι, μαρινέρα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Το βάλαμε, αυτό πρώτο ήταν. Το Μάθημα Σολφές. Και το Μάθημα Σολφές έπαιξα και την Άνοιξη έπαιξα. Και τη Γαρμπή. Και τη Γαρμπή, υπερπαραγωγή φόρεμα χωρίς εσώρουχο. Είναι μέσα τραγούδια του Eurovision, υπάρχει και το Watch My Dance. Μήπως θες να έρθει να το βρω εγώ, αν ξέρεις αγγλικά. Και το... Της Παπαρίζου πόσο ήτανε που είχε κάνει με Fantic. Το... Watch My Dance και το Everything. Δες ποιο βρίσκεις πρώτα και βάλω το να τα ακούσουμε. Να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε με τα παιδιά. Κάνεις και έτσι. Επιστροφή λοιπόν. Ακούσαμε το Watch My Dance του Λούκα. Είχε πάει 7η θέση νομίζω. Αυτό πολύ καλό. Δάκρυσε και το παιδί μας όταν τραγουδούσε. Το είπα μετά, του λέω έριξε ένα δάκρυ. Πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη στιγμή το να τραγουδάς έτσι σε ένα τόσο μεγάλο χώρο με τόσο κόσμο. Μα σε διαπερνάει και την τηλεόραση που το βλέπεις. Πολλές φορές αναπτυχιάζει. Έχεις ένταση ναι. Μεγάλη. Εγώ θα ήθελα πριν κλείσουμε να πούμε σαφώς ότι είστε στο Γλυφάδα Live Stage. Πουσουκού. Παρασκευή, Σάββατο, έτσι, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Με Άτζελα Δημητρίου κάνω comeback. Αγγέλη μεταξύ από την Ελλάδα. Αντώνη Χαβαδάκη. Λύρα. Ναι, ναι, μπράβο, πάρα πολύ καλός και η Κέλλη Βασιλιάδη. Και τι είπες, διεύθυνση. Αγγέλου μεταξύ από την Ελλάδα. Ναι, ναι, παραδείγματα όπως εκεί πέρα, ναι, όπως δηλαδή. Λιφάδα Live Stage. Και θέλω κλείνοντας να μου πείτε τι σκέφτεσαι για το μέλλον, τι είναι αυτό που θα ήθελες, ας πούμε, Βαγγέλη, να έρθω πρώτα σε σένα, να σου συμβεί. Να μου συμβεί, κοίτα. Δεν θέλω να πω ότι θα ήθελα να μου συμβεί. Το κρατάω μέσα μου, το σκέφτομαι. Απλά αυτό που ξέρω θέλω να δουλέψω πολύ και ότι ο Θεός ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Ελπίζω να πάω όλα καλά και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Το οποίο όνειρό σου είναι. Το έφερε και. Να κάνω κάτι στον χώρο του τραγουδιού. Καλλιτεχνικό χώρο. Να σε γνωρίσει ο κόσμος, ναι, να γνωρίσει ναι. Τα τραγούδια σου κτλ. Κτλ. Γιώργος Λιβάνης. Εγώ θα ήθελα κάτι παρόν σαν το Βαγγέλη. Θέλω τα τραγούδια μου, τα τραγούδια που θα βγάλω, τα τραγούδια που θα βγάλω, να τα αγαπήσει ο κόσμος, να είναι όλα ωραία τραγούδια, να μην κάνω λάθος κινήσεις. Μ' αρέσει πολύ το λαϊκό τραγούδι, θέλω να το υπηρετήσω. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Κατερινάκη. Εγώ θέλω να έχω την υγεία μου. Αρχικά είναι το βασικό και να έχω πάντα την ίδια όρεξη, την ίδια αντοχή, την ίδια ενέργεια για να εξελίσσομαι διαρκώς μέχρι να πετύχω το στόχο μου. Πολύ σημαντικό και αυτό γιατί εντάξει, κάνουμε όνειρα, μακάρι να βγουν αληθινά σε όλους, να τα βραδομήσουμε στις δύσκολες εποχές. Το καλό είναι δουλειά να υπάρχει, έτσι δεν είναι. Πιστεύετε ότι μέσω YouTube είναι πιο εύκολο να ακουστεί κάποιο τραγούδι σας? Δηλαδή, ότι η πρόθεση από τις ραδιόφωνα. Εγώ πιστεύω ότι το ραδιόφωνο ακόμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το YouTube, εντάξει, είναι YouTube, αλλά το ραδιόφωνο είναι ραδιόφωνο. Ξέρεις όμως κάτι. Το ραδιόφωνο είναι κάτι πραγματικό, κάτι το οποίο. Κάτι άμεσο. Κάτι άμεσο. Ακούς τον άλλον, στο βάζεις, το περνάει. Το έχω ξαναπεί αυτό γιατί παλιά πολύ. Σνόμπαραν τα web τα ραδιόφωνα και λέγανε άσε web, ξέρω εγώ, FM καλύτερα. Το ξέρεις όμως ότι ο κόσμος ακούει πιο πολύ web, μπορώ να σου πω. Και γιατί το web είναι προσβάσιμο παντού. Δηλαδή, εγώ το έχω ξαναπεί και σε εκπομπή μου ότι με παρακολουθεί η ξαδέρφη μου από τον Καναδά. Μπαίνουν ακροατές, θυμάμαι με τον Λούκα, όταν τον είχα στην εκπομπή μου, είχαν μπει από Αυστραλία. Υπάρχει προσβασιμότητα. Και από Αμερική. Δηλαδή, το web μπορεί να σε δουν από παντού. Παντού ναι. Από όλο τον κόσμο. Ενώ FM τυχαίνει, ξέρω εγώ, σπίτι σου να είσαι και να μην βγάλει τον συγκεκριμένο σταθμό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σαφώς και τα FM είχαν άλλη φάση πούμε, στην αρχή και ακόμα κάποιοι σταθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι για όνομα του Θεού. Και μακάρι να έπαιζαν τους νέους καλλιτέχνες, αλλά αν δεν. Δεν. Έτσι. Έτσι. Είναι και το ξέρει ο κόσμος. Μεγάλη κουβέντα. Οπότε τουλάχιστον εμείς από τα web, όσο μπορούμε προσωπικά, εγώ βοηθάω όσο γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Και από εκεί και πέρα, ό,τι ήθελε προκύψει. Έτσι δεν είναι. Βέβαια.
Αφού έχει καλή θέληση και ακόμα κάποια άλλη κατεύθυνση, ας πούμε, πέρα από. Οι καλοί νομίζω πως δεν χάνονται. Κάποια στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια. Έτσι πιστεύω. Να πούμε για σένα τη δικιά σου εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που έχει ξεχωρίσει. Την έχεις δει ποτέ? Το βλέπω και στο YouTube. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, παιδιά. Ραντεβού λοιπόν στο Glyphada Live Stage. Όσοι θέλετε να δείτε τα παιδιά μας εδώ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πολύ καλές φωνές, πολύ κέφι, πολύ διασκέδαση. Και μια Άτζελα Δημητρίου καταπληκτική και με πολύ διάθεση, έχω να πω. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε στην εκπομπή. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα εδώ στο divastar.gr, live από τον Bowling Center του Πειραιά, με τον Σταύρο Κωνσταντίνου στην παρέα μου κατευθείαν από Κύπρο. Πολλά φιλιά.